Έγινε το μεγαλύτερο τυφλό τεστ για να δούμε ποιο κινητό έχει την καλύτερη κάμερα με 21 εκατομμύρια ψήφους και εσείς και εγώ μαζί δηλαδή ψήφισα αυτό το τηλέφωνο για το καλύτερο από όλα. Σας αξίζει να αγοράσεις τον νικητή Google Pixel 6α. Γεια σας, είμαι ο Κώστας από τους Digital Amusers και όπως καταλάβετε από το intro έγινε ένα με πολύ πολύ μεγάλο πείραμα για το ποιο τηλέφωνο έχει την καλύτερη φωτογραφική κάμερα. Το πείραμα το έκανε ο MKBHD και η ομάδα του, που βγήκε μέσω ενός αλγορίθμου, όσο πιο αντικειμενικά γίνεται δηλαδή. Παλιά γινόταν με το Instagram, με κάποια polls και τέτοια, αλλά υπήρχαν και κάποια ματσαρίσματα. Τώρα δεν υπήρχε ματσαρίσματα, υπήρχαν μόνο αλγόριθμοι που θα σε έβαζαν να ψηφίσεις random τηλέφωνα, χωρίς να ξέρεις εσύ, κατανεμημένα με γράμματα A, B, C, D, E κτλ. Το κάθε ένα γράμμα αντιστοιχούσε με ένα τηλέφωνο και όσο ψήφιζες εσύ είχε random matches για ποιο σου αρέσει καλύτερα, ρε παιδί μου. Και βγήκε λοιπόν μέσω αλγορίθμου ποιος ψηφίστηκε περισσότερο, ποιο κινητό άρεσε περισσότερο στη γενική βαθμολογία, στη γενική κατάταξη, όπως όμως υπήρχε και σε κάποιες υποκατηγορίες, όπως Portrait Mode, Night Mode και μία κανονική φωτογραφία. Και δεν βγήκε κανένα iPhone πρώτο, δεν βγήκε κανένα Samsung πρώτο, βγήκε πρώτο το Google Pixel 6α που έχω στα χέρια μου. Δεν φαίνεται πολύ καλά το χρώμα, γιατί έχω βάλει πάρα πολύ RGB σήμερα στο set. Το οποίο, αν το ψάξεις στο Scrooge αυτή τη στιγμή, ή βασικά έχει λήξει την περιγραφή, μπορείς να πατήσεις για να το βλέπεις όσο μιλάμε, έχει 330 ευρώ. Και το πήρα αυτό το τηλέφωνο, γιατί ήθελα να δοκιμάσω πώς είναι το υπόλοιπο τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Αξίζει να το αγοράσεις ή θα το πάρεις μόνο για τη φωτογραφική του. Βασικά, μήπως η φωτογραφική μου, ρε, βγήκε μέσα στο τεστ και δεν είναι αντικειμενικά έτσι τα πράγματα ακριβώς. Για να δούμε. Για αρχή, να πω ότι αυτό το τηλέφωνο, τα Pixel τηλέφωνα γενικά, δεν τα φέρνει κάποιος πάροχος επίσημα στη χώρα μας και λείπουν κάποιες λειτουργίες τις οποίες το τηλέφωνο τις έχει, αλλά εδώ στη χώρα μας, επειδή κανείς δεν είπε «Α, ας το φέρω, μου αρέσει να εννοηθώ με τον Google να το φέρω στη χώρα μας», δεν υπάρχουν αυτές οι λειτουργίες. Θα το πω εξ αρχής. Γιατί είναι μια αδικία για το τηλέφωνο παράλληλα που δεν υπάρχουν, γιατί τα έχει κανονικά, αλλά απ' την άλλη αυτά είναι τα δεδομένα στην ελληνική αγορά και με αυτά πρέπει να πορευτούμε. Δεν έχει 5G, Wi-Fi calling. Ναι, και όμως δεν λειτουργεί το Wi-Fi calling αν δεν το υποστηρίζει ο πάροχος. Οπότε, αν είσαι κάπου που δεν έχει καλό σήμα, γενικά δεν θα μπορείς να έχεις Wi-Fi calling και δεν έχει voice over LTE. Δηλαδή, μιλάς στο τηλέφωνο και έχεις και τους χάρτες παράλληλα. Μιλάς στο τηλέφωνο και σου λέει άλλος, ψάξε λίγο κάτι ρε εσύ που σου στείλα ένα link. Κάνεις αυτό να ψάξεις, δεν μπορείς να ψάξεις γιατί δεν έχεις ίντερνετ. Πάμε να δούμε τι έχει το τηλέφωνο πραγματικά από μόνο του και όχι ποιες είναι οι περιορισμοί στην Ελλάδα. Okay. Αρχικά, εγώ το πήρα σε αυτό το πράσινο χρώμα. Γενικά τα τηλέφωνα της Google, τα Pixel, έχουν μια διχρωμία. Πάνω από όλο αυτό το visor εδώ πέρα, τέλος πάντων, τη μάσκα που έχει τις κάμερες, είναι συνήθως κάτι πιο ανοιχτό, κάτι πιο διαφορετικό, σε τόνο. Και το υπόλοιπο είναι το main χρώμα του κινητού. Είναι πλαστικό το πίσω μέρος, το οποίο όμως είναι ωραίο πλαστικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Έχει αυτή την υφή του γυαλιού, έχει του πλαστικού, ρε παιδί μου, ακριβώς. Του τζαμιού, ξέρω εγώ πώς θα το πω. Και έχει και το αλουμινένιο γύρω-γύρω το πλαίσιο σε μαύρο, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αρκετά ελαφρύ και γενικά το πιάσιμό του είναι από τα τηλέφωνα που μου αρέσουν. Το Google Pixel έχει 6,1 ίντσες οθόνη, 1080p, είναι αρκετά ελαφρύ. Μπορείς να περιηγηθείς πολύ άνετα, μπορεί να πας πίσω, μπορεί να κατεβάσεις το Notification Center ή το Control Center εύκολα. Είναι που μπορεί να το κατεβάσεις και από τη μέση στα Android τηλέφωνα, είναι αλήθεια, αλλά οκ, okay, ας πούμε ότι από συνήθεια κάνεις καμιά φορά αυτό. Οκ, okay, από iPhone, ας πούμε εγώ. Μπορείς να το κατεβάσεις εύκολα, γενικά είναι πολύ διαχειρίσιμο, ρε παιδί μου. Τα κουμπιά είναι πάρα πολύ κλικ, σε επίπεδο που θα μπορούσε να είναι και λίγο λιγότερο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι, ακούγονται πολύ, άκου. Είναι αρκετά, δεν ξέρω, τελευταία έχω πέσει σε κλίκι τηλέφωνα γενικά κουμπιά. Έχει και το volume από τη δεξιά μεριά και το κλείδωμα. Σε ανάποδη όμως αυτή τη φορά κατάταξη, τέλος πάντων, έχει πάνω το κλείδωμα και κάτω το volume. Το οποίο μπορώ να πω ότι επειδή χρησιμοποιώ πιο συχνά το volume, μπορείς εύκολα να πατήσεις το κλείδωμα εδώ και μπορείς και εύκολα να πατήσεις και το volume. Αυτό που δεν είναι καλό και το έχει από την προηγούμενη γενιά τα Pixel τηλέφωνα γενικά και στο Pixel 6 Pro που έχουμε κάνει review στο κανάλι, είναι ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μία στις 4 φορές, χωρίς υπερβολές, μία στις 3. Μία στις 2. Άντε ρε, μία στις 2. Όταν πατάω για το δακτυλικό αποτύπωμα, δεν το διαβάζει με την πρώτη φορά. Θέλει 2 φορές για να ανοίξει το κινητό. Δεν μπορώ να το πατήσω πολύ πλάγια έτσι πρόχειρα και γενικά έχει τον ίδιο απογοητευτικό, θα πω εγώ, σένσορα για 2023, όπως είχε το Pixel 6 Pro. Δεν μου αρέσει καθόλου, δεν με βολεύει. Δεν είναι ότι πατάς και λες κομπλέ, δεν πειράζει. Μπορεί μία φορά να σου ζητήσει, δεύτερη φορά, αλλά μάλλον θα ανοίξει με τη μία. Πατάς και λες, μάλλον θα χρειαστεί να το βάλω δεύτερη. Πριν πατήσω, είναι η σκέψη μου, πρώτη μου σκέψη. Μάλλον θα χρειαστεί να πατήσω 2 φορές. Να θυμίσω βέβαια όμως ότι το κινητό δεν είναι ένα flagship. Έχει 330 ευρώ. Οπότε στην αγορά δεν είναι ότι βρίσκεις
το τέλειο δακτυλικό αποτύπωμα και το πιο γρήγορο. Γενικά, όλα είναι ένα τάκ πιο αργά. Παρ' όλα αυτά, έχει 330 ευρώ, να το θυμόμαστε αυτό κατά τη διάρκεια όλου του βίντεο, οκ. Okay. Η οθόνη του είναι 1080p, όπως είπα, κάτι πολύ ok για την τιμή που δίνεις. Αυτό που δεν μου άρεσε τόσο πολύ, που ίσως θα μπορούσα να βρω κάτι καλύτερο στην κατηγορία χρημάτων αυτή, είναι ότι είναι αρκετά μέτρια φωτεινότητα. Θα μπορούσε να ήταν λίγο καλύτερη. Μου φαίνεται ότι την ημέρα θα ψάχνεις γενικά να το κοιτάς το κινητό λίγο κάπως. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, όταν είσαι κάπου τέλος πάντων που δεν έχει τόσο πολύ ήλιο, it's ok. Αλλά νομίζω πως θα ήθελε λίγο παραπάνω. Πάλι δικαιολογημένο για αυτά τα λεφτά που ζητάει το τηλέφωνο και για την καλή φωτογραφική που σου δίνει, ας πούμε έτσι. Το τηλέφωνο επίσης έχει έναν πολύ ισχυρό επεξεργαστή, το Google Tensor, το chip δηλαδή της Google που έχει και το Pixel 6 Pro. Έβαλαν ό,τι καλύτερο είχαν εκεί πέρα τα παιδιά στην Google, γιατί έβγαλαν και δικούς επεξεργαστές. Είναι πολύ γρήγορος. Δεν είναι όμως τόσα τα AI και αυτά τα έξυπνα χαρακτηριστικά που έχουν και οι Αμερικανοί που λένε πάρα πολλά για το Google Pixel τηλέφωνο. Εμείς ως ελληνική γλώσσα δεν έχουμε τόσα πράγματα διαθέσιμα στην Ελλάδα όσα θα ήθελα κι εγώ και όλοι μας πιστεύω για να κάνει το κινητό πάρα πολύ έξυπνο. Κάποια πράγματα έχουν παραμείνει, όπως ότι μπορείς να σβήσεις άτομα από τη φωτογραφία σου μέσα και άλλα πάρα πολύ έξυπνα χαρακτηριστικά τα οποία είναι εδώ σε αυτό το τηλέφωνο και ενεργοποιούνται υποτιθέμενα, όχι ότι δεν μπορούσαν με άλλους επεξεργαστές, αλλά είναι και λίγο το selling point, ότι ενεργοποιούνται με το Google Tensor, το chip δηλαδή που έχει το Google Pixel 6α. Το τηλέφωνο έχει άδεια βροχοποίηση IP67. Πιστεύω ότι αυτό το πράσινο χρώμα πραγματικά, lime, δεν ξέρω, πες το πώς θες, είναι το καλύτερο, μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά και στο φως φαίνεται πάρα πολύ έτσι εντυπωσιακό. Μ' αρέσει αυτό το clean look που έχει με το visor εδώ μπροστά, τέλος πάντων. Όλο δηλαδή, δεν ξέρω, μ' αρέσει γενικά πάρα πολύ, οκ. Okay. Τα ηχεία του είναι αρκετά καλά για την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι καλύτερο από κάποια άλλα τηλέφωνα που μπορείς να βρεις. Αρκετά καθαρά μπορώ να πω. Δεν μου άρεσε τόσο πολύ το όπως μιλάω στο τηλέφωνο, δεν βρήκα ακριβώς το switch spot τόσο εύκολα που μπορώ να μιλάω, δηλαδή. Αν το βάλω λίγο εδώ, δεν ακούω τόσο καλά τον συνομιλητή μου. Αν το βάλω εδώ, τον ακούω λίγο καλύτερα. Δεν το βρίσκω ακριβώς ποιο είναι το sweet spot. Είναι δυνατό, το ακούνε και λίγο γύρω, αλλά θα μπορούσε να ήταν και λίγο καλύτερο, πιο στοχευμένο τέλος πάντων. Η μπαταρία βγάζει μία ημέρα. That's it, δεν βγάζει κάτι παραπάνω. Η φόρτιση δεν είναι πάρα πολλά βατ. Δεν κάνει γρήγορη φόρτιση καθόλου. Το οποίο είναι και αυτό κάτι που θυσίασαν για να έχουν μια καλύτερη κάμερα και ένα καλύτερο επεξεργαστή. Θα μπορούσε για τα χρήματα αυτά που έχει να έχει ή λίγο καλύτερη μπαταρία ή λίγο καλύτερη φόρτιση. Κατά τα δύο. Δεν τα θέλουμε όλα δικά μας εδώ, στους Amusers. 330 ευρώ έχει, δεν έχει πάρα πολλά. Ένα από τα δύο θα ήθελα να έχει λίγο καλύτερα. Τι γίνεται όμως με τις φωτογραφίες του Google Pixel 6α. Θα βγάλω κατευθείαν έξω από τη συζήτησή μας τη selfie κάμερα, η οποία είναι μέτρια. Είναι για την κατηγορία, αυτή τη χρηματική, τίποτα άλλο. Παρ' όλα αυτά, στις υπόλοιπες φωτογραφίες, ας τις ξαναδούμε τώρα εδώ μαζί, μου αρέσουν πάρα πολύ. Οι φωτογραφίες οι οποίες είναι τραβηγμένες ημέρα ή σε συννεφιασμένες καταστάσεις και σε τέτοιες φάσεις γενικά, ας πούμε, όχι τελείως βράδυ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι γρήγορο το κινητό, θα τη βγάλει φωτογραφία πολύ γρήγορα, θα κάνει ένα σωστό white balance σχεδόν όλες τις φορές, το βλέπω ότι έτσι πρέπει να είναι. Δεν έχει τόσο HDR look όπως έχουν τα iPhone εδώ στον ουρανό, ας πούμε, για παράδειγμα. Είναι λίγο πιο φυσιολογικό. Το iPhone που το κάνει να φαίνεται λες και ήταν εδώ η μπασκέτα τέρμα φωτισμένη και ήταν και λίγο φωτισμένος ουρανός, λιγότερο φωτεινός από ότι είναι, ας πούμε, πραγματικά. Καλή φωτογραφία η μία, καλή και η άλλη, αλλά το Pixel έχει ένα πιο natural look και λίγο πιο contrasty look γενικά. Οι φωτογραφίες που έβγαζε σε εξωτερικούς χώρους και σε καλοφωτισμένους χώρους ήταν πάρα πολύ καλές πραγματικά. Όντως, δεν θα καταλάβαινες αν έφυγε ότι έχει φύγει από ένα τηλέφωνο με 330 ευρώ. Είναι και γρήγορο το λογισμικό, τα φτιάχνουν πολύ καλά, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό παρατήρησα είναι ότι σε εσωτερικούς χώρους, όπως το σαλόνι, ας πούμε, μπορεί να είναι το δικό σου σαλόνι αύριο μεθαύριο, που έχει π.χ. ένα φως κτλ. Εγώ έχω συνήθως πιο κρύα φώτα μέσα στο σπίτι, ανάλογα βασικά, αλλάζει τη θερμοκρασία ανάλογα την ημέρα. Παρατήρησα ότι τις έβγαζε λίγο πιο κρύες τις φωτογραφίες συγκεκριμένες, όπως εδώ η κάμερα και το χέρι μου. Είμαι λίγο πιο κρύος στο δέρμα από ό,τι είμαι πραγματικά. Μετά κατευθείαν περνάμε σε μια εξωτερική φωτογραφία και βλέπουμε ότι είναι ζεστή φωτογραφία με κοντράστ και πολύ ωραία. Οι βραδινές φωτογραφίες μπορεί να έκαναν λίγη ώρα παραπάνω να βγουν σχετικά με μια ναυαρχίδα, ένα iPhone κτλ. Αλλά οι φωτογραφίες ήταν καλές. Στην αρχή στο viewfinder, όταν τις έβλεπες πριν τις βγάλεις, λες, τι φλακία είναι αυτό, δεν την τραβάω καν, το τηλέφωνο δεν βλέπει τίποτα. Εν τέλει όμως το τηλέφωνο βλέπει καλά και βγάζει καλές φωτογραφίες. Σωστό white balance το βράδυ και γενικά το βράδυ με εντυπωσίασε πάρα πολύ για 330 ευρώ.
νομίζω δεν μπορείς σε καμία περίπτωση να βρεις με 330 ευρώ τηλέφωνο να βγάζει αυτές τις φωτογραφίες, συνδυασμό μέρας, καλού φωτισμού, τόσο γρήγορα, snappy κτλ. Και να πας σε βραδινές φωτογραφίες και να τις βγάλει τόσο καλές. Δούλευε καλά το Night Mode, πώς να σου το πω. Τα έξυπνα αυτά feature της Google δουλεύουν καλά. Γενικά αυτός ο sensor, επειδή είναι από το Google Pixel 2, όντως είναι παλιός sensor's, και θα ίσως σε εκπλήσει αυτό που βγήκε και πρώτο στην ψηφοφορία, αλλά έχουν φτιάξει τόσο καλά το software γύρω από αυτό το sensor που βγάζει πάρα πολύ καλές φωτογραφίες. Η selfie το βράδυ ήταν καλή, αλλά γενικά είναι μέτρια. Το βράδυ πήγε καλά, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό το περίεργο κόμπο. Τι έχουμε όμως? Έχουμε ένα κινητό των 330 ευρώ, τον οποίο λόγω ότι δεν έχει έρθει στην Ελλάδα επίσημα, δεν έχει 5G, voice over LTE, δηλαδή να μιλάς στο τηλέφωνο και να έχεις παράλληλα δίκτυο, και Wi-Fi calling, τα οποία είναι ένα μεγάλο αγκάθι, θα πω εγώ, και τα τρία αυτά κόμπο μαζί, μπορεί να μην είναι σου πολύ το 5G, ας πούμε, αλλά γιατί να μην τα έχω, ενώ άλλα στην κατηγορία των χρημάτων αυτών τα έχουν, είναι κάτι basic του παρόχου στο δίκτυό σου, στο εκάστοτε δίκτυο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα που το τηλέφωνο τα έχει, επειδή τα έχει το τηλέφωνο από μόνο του, νομίζω πως μπορείς να βρεις καλύτερα deal στην αγορά αυτή τη στιγμή. Μπορείς να βρεις κάτι το οποίο να έχει τόσο σταθερή κάμερα, τόσο καλή, γιατί αποδεδειγμένα λοιπόν μας αρέσει και στον περισσότερο κόσμο αυτό το ύφος φωτογραφίας που βγάζει το Pixel. Μπορείς να βρεις κάτι παρόμοιο? Όχι, τα υπόλοιπα τηλέφωνα θα ήταν πάρα πολύ χαμηλά, επειδή δεν σύγκρινε και τόσο πολλά budget τηλέφωνα. Δεν έχουν στην Αμερική όλα αυτά τα τηλέφωνα που έχουμε εμείς. Νομίζω κάποια θα ήταν πολύ χαμηλά από όσο έχω δει σε σχέση με το Pixel 6 Alpha. Οπότε για να πάρεις το Pixel 6 Alpha θα πρέπει να σας αρέσει πάρα πολύ το stock Android. Μου προσωπικά μου αρέσει. It's ok, γουστάρω πάρα πολύ. Θα πρέπει να σας αρέσει ο σχεδιασμός. Θα πρέπει να είσαι εντάξει με αυτά που δεν έχει, λόγω που δεν έχει έρθει επίσημα στην Ελλάδα. Να είσαι ok με την μπαταρία που είναι μια ημέρα και δεν είναι κάτι τρελό. Και στην τελική, να έχεις ψάξει και κανένα δύο τηλέφωνο ακόμα 430 ευρώ και να πεις, ξέρεις τι, μου αρέσει αυτό το τηλέφωνο, αυτό θα πάρω. Πρέπει να είσαι λίγο fan των Pixel τηλεφώνων για να βρεις 2-3 έτσι στα 330 ευρώ και να πεις, θα πάρω αυτό. Σε σχέση με τα άλλα τηλέφωνα όμως, είσαι και λίγο future proof για updates και για security updates. Να το λέμε γι' αυτό, γιατί είναι η μαμά Google, οπότε ξέρεις, αν κάποιος πάρει updates θα είναι αυτός. Εν κατακλείδη, δεν είναι ένα τηλέφωνο που θα πρότεινα σε όλους, αλλά είμαι σίγουρος πως κάποιος από εσάς εκεί, πίσω από την κάμερα, θα είναι fan της Pixel σειράς. Τσέκαρε το review του Google Pixel 6 Pro, μπορεί να σας αρέσει αυτό καλύτερα, που έχει πιο πλούσια χαρακτηριστικά, ρε παιδί μου, και είναι λίγο πιο ακριβό, πιο premium. Τα λέμε στο επόμενο.